Πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μια ευρεία δημοτική παράταξη, την ανεξάρτητη κοινωνία πολιτών, που θα διεκδικήσει την ευθύνη διοίκησης του Δήμου Μαρονίας Σαπών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αξίζουν, αλλά και που επιβάλλουν οι σύγχρονες συνθήκες. Αποτελούμε ένα δημιουργικό κράμα δημοτών που σε πλήρη σύμπλευση με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και την κοινωνία ενωμένη να οδηγούμε το Δήμο Μαρονίας Σαπών στη νέα εποχή. Με αυτοπεποίθηση, γνώση και δυναμισμό. Με σεβασμό σε κάθε πολίτη. Η νέα εποχή είναι κάτι μακρινό που κάποια στιγμή μας πλησιάζει. Είναι εδώ και μας περιμένει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις. Μπορούμε να διεκδικήσουμε τους απαραίτητους πόρους και χρηματοδοτήσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του ΕΣΠΑ και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πρόθεσή μας είναι να επιτύχουμε τους στόχους μας με σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό προς όφελος όλων των δημοτών. Στην αυτοδιοίκηση σήμερα απαιτούνται γνώσεις, αντοχές, όρεξη και επάρκεια. Απαιτείται ικανότητα, συνεργασία, προγραμματισμός και στοχευμένες δράσεις. Απαιτείται έγνοια, γνήσια, καθημερινή και προσήλωση στις υποχρεώσεις μας. Ναι στη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα. Όχι σε ρηχές εντυπώσεις. Η παράταξή μας, ανεξάρτητη κοινωνία πολιτών, θα αξιοποιήσει συνειδητά όλα εκείνα τα θετικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, εγγενιάζουμε μια νέα φιλοσοφία. Προχωράμε σε μια γόνιμη σύγκρουση αλλαγής νοοτροπίας. Και όχι προσωπικών και ατομικών φιλοδοξιών. Γιατί εμάς, για μας, ο Δήμος είναι πεδίο προσφοράς και ενδιαφέροντος για την ατομική και συλλογική ευημερία. Ο τόπος μας διαθέτει σπουδαία πλεονεκτήματα, στα οποία θα μπορούσαμε να στηριχτούμε για να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Υπέροχη θάλασσα και παραλίες, με ζηλευτό ηλιόλουστο φυσικό τοπίο, ήπιο κλίμα και σημαντικές αρχαιολογικές τοποθεσίες. Επίσης, έχει αγροτική παράδοση και γεωγραφική θέση με πολλές δραστηριότητες. Το σπουδαιότερο όμως στοιχείο που διαθέτει ο τόπος μας είναι ότι κατοικείται από ανθρώπους έξυπνους, δραστήριους, φιλότιμους και φιλόξενους. Και σε αυτό θα επενδύσουμε. Είστε εσείς, όλοι εσείς, οι κάτοικοι, οι δημότες και οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας, οι συνάδελφοι, οι συγγενείς μας, όλοι οι γείτονές μας και οι συμπολίτες μας. Η ανεξάρτητη κοινωνία πολιτών θα συμπορευτεί μαζί με όλες τις υγιείς δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής για να αλλάξουμε σελίδα και προς ανατολισμό. Στη διαδρομή αυτή δεν περισσεύει κανείς. Θα την περπατήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Χωρίς κομματικά δεσμά. Χωρίς ανούσια λόγια. Και θα πετύχουμε. Πρωταρχική στόχευση του προγράμματός μας είναι η ποιότητα ζωής των κατοίκων και γι' αυτό το λόγο, ως πρώτος άξονας και προτεραιότητα της δημοτικής μας παράταξης, είναι ο άνθρωπος. Άξονας πρώτος του προγράμματός μας. Κοινωνική πολιτική, προτεραιότητα ο άνθρωπος. Στήριξη στις υγιείς κοινωνικές ομάδες του τόπου. Άνοιγμα του Δήμου σε ενεργές ομάδες πολιτών και συλλόγους. Εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Οι νέοι στο προσκήνιο. Δήμος για όλους τους πολίτες. Υποστήριξη και ενίσχυση όλων των κοινωνικών δομών. Εντοπισμός και διεκδίκηση νέων εργαλείων κοινωνικής πολιτικής. Άξονας δεύτερος. Οικονομικός και διοικητικός εξορθολογισμός του Δήμου. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ιεράρχηση δαπανών, μείωση χρεών. Αξιοποίηση υφιστάμενης δημοτικής περιουσίας. Προγραμματισμένη συντήρηση υποδομών και κτηρίων. Μεταφορά καλών πρακτικών από επιτυχημένες περιπτώσεις οργάνωσης. Μέρημνα συνεχούς αναβάθμισης υλικοτεχνικής και οργανωτικής υποδομής. Άξονας τρίτος. Αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης. Ποιότητα στα κοινωνικά αγαθά. Ίδρυυση, καθαριότητα, προσβασιμότητα. Λειτουργικές γειτονιές και οικισμοί, πράσινο, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις. Στοχευμένες αγροτικές και κτηνοτροφικές υποδομές. Στήριξη του πολιτισμού και της παράδοσης. Άξονας τέταρτος. Βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων. Στρατηγικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός. Διεκδίκηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Υποστήριξη υφιστάμενης επιχειρηματικότητας. Προσέλκυση νέων επενδύσεων. Εξωστρέφεια και συνεργασίες με φορείς σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ρεαλιστικός τουριστικός σχεδιασμός βασισμένος στο φυσικό μας πλούτο.